Λοιπόν, έβαλε το θέμα του χρέους ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, ναι. Και λέει: εγώ περίμενα κάτι καλύτερο. Χθες άκουγα τον κύριο Δραγασάκη να λέει ότι είναι μια καλή και λειτουργική λύση αυτή που πετύχαμε, αλλά δεν παρετούμαστε από τον αγώνα για μια ριζική λύση για το χρέος σε κλίμακα Ευρώπης. Από κοινού δηλαδή με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι στο ζήτημα. Χαίρομαι που άκουσα πριν τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος με τροϊοπαθώς το αντιμετώπισε. Πάση περιπτώσει, ήταν μια καλύτερη τοποθέτηση από άλλες που έχει κάνει ο ίδιος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συμφωνία η οποία θεωρήθηκε διεθνώς ιστορική, όχι από εμάς. Εμείς έχουμε λόγους για να είμαστε χαρούμενοι για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, διότι είμαστε αυτοί που όλα τα χρόνια και ως αντιπολίτευση και σήμερα διατυπώνουμε ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο, δεν είναι βιώσιμο. Επομένως, ο αγώνας μας όλο αυτό το διάστημα, ταυτόχρονα με τις παράλληλες πολλές μάχες που χρειάστηκε να δώσουμε για να ανατάξουμε τη χώρα, μια μόνιμη στόχευση ήταν να γίνει η διευθέτηση του χρέους. Και έμπαινε και πάντα πολύ ψηλά. Μέχρι και πάντα πολύ ψηλά σε όλες τις συζητήσεις με τους εταίρους, διεθνώς, στην Ελλάδα κλπ. Από εδώ και πέρα τι ζητάμε για το χρέος? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία που μόλις έκλεισε. Να. Και μια συμφωνία η οποία απελευθερώνει δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσει η κυβέρνηση να ασκήσει πολιτικές που με βάση και την έξοδο από τα μνημόνια γίνονται δικής της εμπνεύσεως. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς να αφήσουμε να εκτραπεί η οικονομία, διότι αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα που προσπαθήσαμε πρώτα να ανατάξουμε την οικονομία, δηλαδή μια χώρα που από φοβερά ελλείμματα έχει περάσει σταθερά πλεονάσματα και αυτά συνέβησαν την τελευταία τριετία, διότι σας θυμίζω ότι η συγκυβέρνηση πριν, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, διατύπωναν θέση για τη βιωσιμότητα του χρέους και ότι δεν χρειαζόταν παρεμβάσεις. Και ταυτοχρόνως δεν κατάφεραν να κλείσουν τις αξιολογήσεις του προγράμματος το οποίο υπηρετούσαν. Και γι' αυτό έπεσε η κυβέρνηση. Διότι δεν το κατάφεραν. Σας θυμίζω το Φεβρουάριο, το mail Χαρδούβελη, τι συνέβη μετά τώρα από που εκεί. Αυτό που έχουμε, κύριε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Και τα υπερβολικά πλεονάσματα τα οποία είχαν προτείνει και είχαν συμφωνηθεί από τα μνημόνια του τότε. Διότι να ανατρέχουμε στο παρελθόν, διότι το παρελθόν είναι χρήσιμο για συμπεράσματα, αλλά θα πρέπει, κύριε, να βάζουμε και όλη την εικόνα. Να σας πω κάτι. Αυτή τη δεύτερη αξιολόγηση που δεν την έκλεισαν, την κλείσατε εσείς και δυστυχώς. Μες κλείσαμε τέσσερις. Και δυστυχώς μέσα σε αυτά, αν θυμάμαι καλά και νομίζω το θυμάμαι, σε αυτό το κλείσιμο της αξιολόγησης μπήκαν τα συμφωνημένα περί συντάξεων και περί αφορολογίας. Δεν είναι έτσι, διότι το οποίο μας έρχεται τώρα μπροστά από το 19. Που υπήρχαν πριν και οι οποίες περιέκοψαν από το 2010 μέχρι το 2014 11 φορές τις συντάξεις. Σωστά μέχρι και τότε. Στα δύο μνημόνια. Αλλά και στη συνέχεια τώρα εμείς δεν περικόψαμε συντάξεις. Ναι, αλλά και τώρα βγαίνοντας από τα μνημόνια, όπως ξέρετε, παρόλο που μας χρεώνονται, περικόψατε συντάξεις κλπ. Αυξήθηκαν κάποια στιγμή οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό συνέβη. Και το ΕΚΑΣ. Και στη συνέχεια το ΕΚΑΣ, ξέρετε ότι είναι συμφωνημένο και από πριν η κατάργησή του. Σωστά το λέτε. Εμείς πετύχαμε αλλά την επιμή κίνηση μέρους. Επιμερών σας όμως. Ας δούμε λίγο το μέλλον. Εγώ επιμένω εδώ. Να κοιτάμε το αύριο και τους προηγούμενους μήνες. Αυτά είναι αυτά τα οποία είναι. Όχι, αλλά το κομμάτι των συντάξεων είναι πολύ σημαντικό. Επειδή λοιπόν έρχεται το 19. Σήμερα ανατάσσοντας την οικονομία, ο στόχος μας είναι να ανατάξουμε την κοινωνία, κύριε Λασκαράτη και κυρία Μιχελιδάκη. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, συμβαίνει σε όλους μας με τα ονόματα. Συμβαίνει συχνά, δυστυχώς. Ναι. Ο στόχος είναι να ανατάξουμε την κοινωνία. Ανατάσσοντας την οικονομία, το να βελτιώνουμε τους δείκτες και να γίνονται οι αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους, να δημιουργείται θετικό κλίμα στις αγορές. Που σημαίνει τι? Ανεξαρτησία της χώρας. Σημαίνει αυτό. Ερμηνεύτηκε σωστά. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Και έχει να κάνει με την ανεξαρτησία της χώρας, γι' αυτό σας ρωτάω. Ερμηνεύτηκε σωστά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Bloomberg ότι άφησε ανοιχτό το παράθυρο να μην περικοπούν οι συντάξεις το 19, γιατί όταν βγούμε από τα μνημόνια εμείς θα έχουμε την πρωτοβουλία. Και άρα μόνοι μας θα αποφασίσουμε. Εμείς θα επιλέξουμε το μείγμα της πολιτικής με το οποίο θα πιάσουμε τους στόχους. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Άρα και οι ψηφισμένες συντάξεις είναι μέσα σε αυτό που λέμε τώρα, γιατί από τον Αύγουστο και μετά. Κοιτάξτε να δείτε. Η διατύπωση αυτή, η οποία νομίζω ότι προς το παρόν δείχνει την πολιτική μας σταθερή θέση να μην επιφέρουμε άλλα βάρη στην ελληνική κοινωνία, αλλά από εδώ και πέρα να έχουμε μόνο θετικές ειδήσεις. Και αυτή είναι σταθερή θέση που διατυπώνεται και από όλους μας και από τον Πρωθυπουργό. Και είναι και τις συντάξεις αυτό. Λοιπόν,
Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω ποιο μείγμα πολιτικής θα επιλεγεί. Προφανώς και δεν μπορώ να το κάνω. Οι δεσμεύσεις δεν είναι δεσμεύσεις που πρέπει να τηρηθούν. Ναι, δεν είμαστε χειροκόδαρα. Οι δεσμεύσεις τηρούνται και οι δεσμεύσεις για τους στόχους. Γιατί έχουμε μια εποπτεία η οποία θα είναι και ενισχυμένη. Οι δεσμεύσεις είναι στους στόχους. Οι στόχοι λοιπόν με ποια πολιτική θα επιλεγούν. Μάμα γκρεμίζεις αυτό που εκείνοι ονομάζουν μεταρρύθμιση, διότι θεωρούν ότι το εντάσσουν σε μεταρρύθμιση των ταμείων και όλα αυτά για να βγάλουμε και το αρνητικό φορτίο, το οποίο δικαίως υπάρχει εδώ και χρόνια πάνω στη λέξη μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση δεν σημαίνει μειώνω μισθούς, συντάξεις και απολύω. Αυτά έγιναν κάποτε. Έχουμε δώσει πολλές μάχες, κυρία Μιχηλιδάκη, αυτό το διάστημα και τις οποίες πολλές έχουμε κερδίσει από αυτές με θετικές ειδήσεις για την ελληνική κοινωνία. Και θα συνεχίσουμε και η δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας είναι μεγάλη, διότι προφανώς όταν λέμε επιστροφή στην κανονικότητα, ξέρετε, δεν εννοούμε στο 2009. Δεν θεωρούμε αυτό κανονικότητα. Αυτό θεωρούμε ότι δεν πρέπει ποτέ η Ελλάδα να επιστρέψει σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο και σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Με αυτό το κράτος, με αυτό το συνταξιδοτικό, με αυτό το, με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που χρειάστηκε να κάνουμε μπροστά και οι οποίες πολλές εξ αυτών είναι διαρκείς, ξέρετε. Το πάμε λίγο στα λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, θα μας πιέσει πάρα πολύ ο χρόνος. Ο αριθμός 152 σας τρομάζει, κυρία Γεροβασίλη, δηλαδή ο περιορισμός της κυβερνητικής πλειοψηφίας λόγω των εξελίξεων στους ανεξάρτητους Έλληνες σας έχει βάλει σε μια διαδικασία να σκέφτεστε ότι μπορεί τα πράγματα να τρέξουν διαφορετικά από τους σχεδιασμούς σας? Θυμάστε ότι στην αρχή των μνημονίων λέγαμε οι πάντες ότι τα μνημόνια έρχονται για να πλήξουν πολιτικό σύστημα, τις κυβερνήσεις οι οποίες θα είναι στη διάρκεια των μνημονίων κτλ. Και το οποίο έγινε και έγινε με τα δύο προηγούμενα μνημόνια όπου κατέρευσαν κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει, ήρθε με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 για να μείνει και θα μείνει. Δεν μας τροπάζει κανένας αριθμός. Το 152 είναι ένας αρκετός αριθμός. Και μην ξεχνάτε ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια, επειδή ακριβώς υπάρχουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα, υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν και κέρδη. Μπορεί να έχετε και άλλα κέρδη, λέτε. Εγώ λέω ότι είχαμε. Είχατε, λέω. Είχαμε. Μπορεί να έχετε και άλλα. Όπως ρωτάμε τους Αλεξάνδρους Έλληνες, αν μπορούν να έχουν και άλλες απώλειες. Όπως είχαμε απώλειες και είχαμε και κέρδη, ενδεχομένως και στον επόμενο ένα και κάτι χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, μπορεί να υπάρξουν απώλειες αλλά και κέρδη. Αυτό μένει να το δούμε. Δηλαδή, να απολέσετε τον κύριο Καμένο να πάρετε το ποτάμι και τα κοινά. Ξέρετε τα πράγματα. Εγώ μιλάω μόνο πολιτικά και δεν μιλάω με το αν θα μπει κάποιος από εδώ ή θα φύγει κάποιος από εκεί. Το έβαλε ο κύριος Δανέλης όμως χθες στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Θάνος Γιαφάκα τον άκουσα να μιλάει. Δικαιούται να πει ό,τι θέλει και ό,τι πιστεύει και νομίζω ότι κάνει και ειλικρινείς δηλώσεις. Ξέρετε ότι αυτό το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά και το οποίο είναι η μεγάλη εικόνα είναι ότι στη χώρα διαμορφώνονται δύο μεγάλα μέτωπα με συνιστώσεις μέσα τους. Αυτά τα δύο μέτωπα λένε θα πάμε τη χώρα με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις προοδευτικές και μεταρρυθμίσεις συντηρητικού τύπου σαν αυτές τις οποίες αναφέρεται. Όπως απολύω δημοσίους υπαλλήλους είναι μια μεταρρύθμιση. Αλλά τα έχουμε ζήσει αυτά και έχουν συμβεί. Γι' αυτό και μία από τις μάχες μας, όπως σας είπα και πριν, ήταν να απενεχοποιήσουμε, να αποποινικοποιήσουμε τη λέξη μεταρρύθμιση. Και να εννοούμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα και τις έχει ανάγκη για πάντα και διαρκώς. Στην αριθμητική, κυρία Γεροβασίλη, είχαμε μείνει. Στην αριθμητική λοιπόν. Θα τη βρούμε. Να σας πω όμως κάτι, ο αντίλογος ξέρετε λοιπόν, τι λέει. Έρχονται εδώ από τη Νέα Δημοκρατία και λένε ότι όταν φεύγει από ένα άλλο κόμμα, π.χ. η κυρία Μεγαλοοικονόμου από τον κύριο Λεβέντη και πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάμε για αποστασία. Μιλάμε για χρυσή εφεδρεία. Αλλά από την άλλη, μόλις φεύγει κάποιος από τους ΑΝΕΛ, είναι αποστάτης. Αυτό θέλω, ίσως να χρειάζεται μια απάντηση από την δική σας την πλευρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς αυτές τις μέρες δεν χαρακτηρίσαμε κάποιον με το όνομά του και αποστάτη. Δεν έγινε ποτέ αυτό, νομίζω. Αυτά τα οποία είναι σχέδιο αποστασίας. Είναι άλλο το σχέδιο αποστασίας, είναι άλλο ότι κάποιος είναι αποστάτης. Ναι, είναι δύο διαφορετικές έννοιες τις οποίες δεν μπορούμε να. Με κάποιο τρόπο. Ναι. Με κάποιο τρόπο ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Εγώ είμαι ακριβής. Η κυβέρνηση αυτή καταγγέλει σχέδιο, οργανωμένο σχέδιο αποστασίας. Με απόπειρες, όχι απόπειρες, με πράξεις εκβιασμού, εκφοβισμού κλπ. Βουλευτών. Απέναντι σε αυτά,
ο δημοκρατικό τόξο πρέπει να αντιδράσει και να μην δίνει η Νέα Δημοκρατία κάλυψη, πολιτική κάλυψη με τη στάση της, μη καταγγέλλοντας δηλαδή αυτά που, όλα που έρχονται από την ακροδεξιά και από τα φασιστικά στοιχεία, μη καταγγέλλοντας, παρά μόνο όταν πλήττονται οι δικοί της. Ναι, αλλά χθες έπεσε μια παγωμάρα όταν έβγαινε ο κύριος Κατσίκης και λέει θα ανατρέψουν το πολίτευμα και ο κύριος Καμένος από την Λεπίδη στον Ροφή και ξαφνικά εμφανίστηκε και Ρουβίκονας. Ο κύριος Κατσίκης, ο κύριος Καμένος και ο Ρουβίκονας είναι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για αυτούς, πιλάνε μόνοι τους και δεν με χρειάζονται. Λοιπόν, ο Ρουβίκονας είναι ο γνωστός Ρουβίκονας και έχει τα δικά του θέματα. Ναι, αλλά από ποιες πηγές προέκυψαν το ότι είναι επιχειρηματικά συμφέροντα? Θέλετε δηλαδή, να σχολιάσω πηγές ή θέλετε να πω τις απόψεις μου? Όχι, λοιπόν, επειδή αυτά έρχονται και από αυτά το ρεπορτάζ, από παντού. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι σε πολλούς δημοσιεύτηκαν ή δεν δημοσιεύτηκαν τα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών σε φασιστικό έντυπο. Λοιπόν, για να παίρνουν τους βουλευτές και να απειλούν. Όλοι δεχτήκαμε τέτοια τηλεφωνήματα. Εκεί δεν είδα αντιδράσεις, δεν είδα καταγγελία από πλευράς κομμάτων του Δημοκρατικού, επαναλαμβάνω, τόξο, όπου κατατάσσουν τη Νέα Δημοκρατία. Για πείτε μας τώρα λίγο για τα δικά λοιπόν, σας, γιατί... οι απειλές, οι εκβιασμοί, γιατί δεν καταγγέλλονται από όλο το πολιτικό σύστημα? Και ξέρετε, τα όρια των αντοχών του κάθε ανθρώπου δεν είναι κανένας ικανός να τα κρίνει. Μάλιστα. Το λοιπόν, πώς στέκεται κάποιος στη ζωή του, έτσι. Δημόσια διοίκηση. Πάμε λίγο στους γενικούς γραμματείς και αυτό το θέμα που έχει ξεσπάσει. Φτιάχνετε κομματικό κράτος, κυρία Γεροβασίλη, και δεν το λέτε. Αυτή είναι η καταγγελία, ότι προσπαθείτε να ελέγξετε. Ενώ υπάρχει και η δέσμευση στους θεσμούς ότι αυτό πια θα περάσει σε μια κομματικοποίηση. Το πιο εύκολο πράγμα σε αυτό το κράτος, το δομημένο επί δεκαετίες με κομματικά, πελατειακά, ρουσφετολογικά και ό,τι άλλο τέτοιου τύπου θέλετε πρότυπα, το πιο εύκολο πράγμα είναι να τους συντηρήσεις. Τοποθετώντας 10 δικούς σου στο επιτελείο σου και γενικό γραμματέα και να το διατήρησεις. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να αλλάξουμε τη δημόσια διοίκηση, να αλλάξουμε τη λειτουργία του κράτους. Σας ζητούσαν και θεσμοί βέβαια. Υπάρχουν γιατί πολλά... μέχρι πρότινος γινόταν πολύ διαφορετικά αυτή η διαδικασία. Τι εννοείται πρότινος? Εμείς δεν ήμασταν κυβέρνηση τότε. Τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια θα απολογηθούν οι άλλοι που δόμησαν αυτό το κράτος. Εμείς από την πρώτη τοποθετήση των γενικών γραμματέων ήταν σε όλα τα χρόνια του πολιτικού συστήματος πολιτικά πρόσωπα επιλεγμένα από τον Υπουργό. Ναι, από τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, είναι μια τέτοια διαδικασία. Τώρα όμως αυτά πρέπει να γίνονται με ανοιχτές διαδικασίες. Κοιτάξτε, όπως είναι και οι συνεργάτες βουλευτών, υπουργών κτλ. Και όλων των κομμάτων βουλευτών. Διότι ο συνεργάτης είναι συνεργάτης και η διοίκηση είναι η διοίκηση. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε και δεν ήταν απέτηση των θεσμών. Ήταν δική μας πρόταση, κυρία Μιχηλιδάκη, η επιλογή των Γενικών Γραμματέων μέσω αντικειμενικής διαφανούς διαδικασίας και όχι ορισμού. Ήταν μια δέσμευση, εν πάση περιπτώσει, από τις δύο πλευρές. Δεν ήταν δέσμευση, επαναλαμβάνω και είμαι σαφής. Ήταν δική μας πρόταση, η οποία και υιοθετήθηκε από τους θεσμούς. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι πήγαμε να αντιμετωπίσουμε δύο θέματα. Πρώτον, μια υψηλού συμβολισμού στάση της κυβέρνησης απέναντι στο θέμα της διοίκησης που σε ανώτατο επίπεδο που, γιατί ο Γενικός Γραμματέας σας και η διοίκηση υπογράφει. Λοιπόν, σε αυτό το ανώτατο επίπεδο επιλέξαμε να μην είναι πια κομματικά στελέχη. Τώρα γιατί σας κατηγορούν λοιπόν, κυρία Γεροβασίλη? Γιατί βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι βάζετε δικούς σας κολλητούς συγγενείς και υπάρχει και μία ένσταση από την Κομισιόν? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία ένσταση από καμία Κομισιόν. Αυτό θα με αφήσετε να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, μα γι' αυτό σας το λέμε, γιατί το διαβάζουμε. Υπάρχει βέβαια και μία επίκαιρη επερώτηση που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία, θα συζητηθεί αύριο το πρωί στη Βουλή, που θα εκπληχθούν όλες οι πλευρές. Λοιπόν, επιλέξαμε λοιπόν αυτό το θεσμό και αναθέσαμε σε ανεξάρτητο όργανο με όλα τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας να κάνει τις επιλογές. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να κατηγορούμαστε και για κομματικό κράτος και για μη κομματικό κράτος ταυτόχρονα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Η Νέα Δημοκρατία έχει την άποψη ότι αυτές οι θέσεις πρέπει να είναι κομματικές. Δική της άποψη. Αυτή η κυβέρνηση έχει άλλη άποψη και σήμερα κυβερνάμε εμείς. Και αυτό εφαρμόζουμε. Λοιπόν, οι επιλογές έχουν ξεκινήσει, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του έτους. Έχουμε ρίξει ένα βαρύ φορτίο πάνω σε ανθρώπους στο ΑΣΕΠ
και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των θεσμικών φορετέρων κλπ. Και θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ σήμερα, διότι πραγματικά η δουλειά τους είναι πολύ σκληρή. Όμως έχει πάει στραβά, γιατί λέτε εσείς ότι θα επαναπροκηρυχθούν 22 θέσεις, γιατί παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Θα σας πω. Εδώ λοιπόν έγινε ένας τεράστιος θόρυβος και αυτή η διαδικασία κινδύνευε να μην θεωρηθεί αντικειμενική. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε καμία τέτοια διάθεση, έτσι, με συμφωνία και με τους θεσμούς εδώ. Έγινε μία μελέτη η οποία έγινε από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ομάδα της Expertise France, προκειμένου να μελετηθούν αυτές οι προκήρυξεις και να δούμε αν όντως είναι έτσι ή αλλιώς. Πρώτον, κρίθηκαν όλες σύνομες. Δεύτερον, κρίθηκε ότι υπάρχει μια ανομοιογένεια των προκηρύξεων στο κομμάτι της προϋπηρεσίας, το πώς τοποθετούνται ως on-off κριτήριο. Mm. Και αποφασίσαμε 22 προκηρύξεις να επαναπροκηρυχθούν, παρόλο που επαναλαμβάνω είναι σύνομες και παρόλο που δεν χαρακτηρίστηκαν από κανέναν ως κομματικές, ως προσπάθεια φωτογράφησης κτλ. Δεν προκύπτουν αυτά. Mm. Αυτά είναι στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας πιέσαμε λίγο με το χρόνο. Λοιπόν, τώρα θα αποτυπώσουμε.